Θα ήθελα όμως να πω και σε όλους σας και γνωρίζετε ποιος είναι ο καθένας εδώ μέσα, το ότι πάνω απ' όλα είναι ο Δήμος και όχι τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή μέσα στο συνεργό μας έχει από όλους τους χώρους. Δεν υφίσταται θέμα κομματικό αυτή τη στιγμή. Για μένα ναι. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Δημοκρατία, οτιδήποτε. Ο καθένας, εγώ πιστεύω, ο πολίτης πρέπει να κοιτάξει αυτούς που μπορούν να εργαστούν. Είτε είναι υπό την έγκριση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, ή οποιοςδήποτε είναι εκεί πέρα. Εγώ έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Όπως γνωρίζετε, εγώ ήμουν ο πρώτος στο επιμελητήριο που χάνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Γιατί πάνω απ' όλα είπα μείνει ο Δήμος και όχι τα κόμματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πάντως στηρίζω τον Αντρέα Τζολί και διαβολήτα πάντως. Να ευχηθούμε από τον Προεδρείο καλή επιτυχία στην παράταξη με αρχηγό τον Αντρέα Τζολί. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες. Δεν ακούγεται αυτό να λες. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πατήτατα για την εκτίμηση που μου δείχνετε με την πρότασή σας να τεθώ σε επικεφαλής του ψηφοδελτίου, αυτής της προσπάθειας. Γιατί το ψηφοδέλτιο ουσιαστικά δεν είναι χαρτί, είναι μια προσπάθεια, είναι μια πορεία, είναι προβλήματα, είναι ένας κόσμος που πρέπει να το προσπαθήσουμε μαζί. Πιστεύω ότι και με συγκινεί βαθύτατα αυτή η προσπάθεια δικιά σας, αυτή η εκτίμηση προς το πρόσωπό μου. Και θέλω να πω δύο κουβέντες για τι πιστεύω και τι πρέπει να κάνει και αυτός ο συνδυασμός και αυτή η αυτοδιοικητική κοινή, η οποία πρέπει να λειτουργήσει. Και αυτή η αυτοδιοικητική. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω το εξής. Ότι θεωρώ ότι αυτή η κίνηση, η αυτοδιοικητική και το ψηφοδέλτιο που θα φτιαχτεί και οι άνθρωποι που θα συμπαραταχθούν σε αυτή την πορεία πρέπει να πιστεύουν σε κάποια πράγματα και τα έχουμε συζητήσει και μέσα από τις διαφορές που υπήρξαν και εδώ πέρα επιβεβαιώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να πιστεύουμε σε μια αυτοδιοίκηση καταρχήν ισχυρή. Μια αυτοδιοίκηση ισότιμο εταίρος του κράτους. Η αυτοδιοίκηση βασικό πυλώνα της δημοκρατίας κοντά στον πολίτη. Και όχι στο φτωχό συγκεκριμένο του κράτους. Θέλω μια αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες. Με πόρους για να μπορέσει να λύνει προβλήματα. Και θέλουμε πόρους στην πηγή. Δεν θέλουμε πόρους που θα τους πειράζει το κράτος. Θέλουμε την πηγή από την εφορία κατευθείαν στο 20% που αντιστοιχεί με τον τάδε νόμο, από τότε θέλουμε αυτό να πηγαίνει κατευθείαν στην αυτοδιοίκηση. Θέλουμε αυτοδιοίκηση που θα υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα στις υπηρεσίες, στον πλούτο της, στις ιδιοκτησίες της και στην προσπάθεια των ανθρώπων. Άρα λοιπόν θέλουμε μια αυτοδιοίκηση η οποία θα πορεύεται μαζί με τον πολίτη και θα υπερασπίζεται και τα προβλήματά του και τα συμφέροντά του όπου αυτά εμφανίζονται. Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση διεκδικητική. Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση φορέα αντίστασης. Ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Τεράστια τα προβλήματα στα κοινωνικά στρώματα στους συμπολίτες μας. Άρα πρέπει να υπάρχει και μια αυτοδιοίκηση η οποία θα διεκδικεί και θα αντιστέκεται σε αυτή την κρίση που υπάρχει σήμερα και επιβάλλεται από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θέλουμε έναν Δήμο ισχυρό. Θέλουμε έναν Δήμο που θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Και είναι πολλά. Είμαστε στο κέντρο, και να μην το ξεχνάμε αυτό, είμαστε στο κέντρο και κόμμα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κατελήγει η Αιγνατία, είναι το λιμάνι. Έχουμε με τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Είμαστε κόμμος. Αυτό μας δίνει πλεονέκτημα, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ένα πλεονέκτημα που μπορεί να φέρει πλούτο, μπορεί να λύσει προβλήματα και μπορεί να ανοίξει και καινούριους δρόμους. Θέλουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο που είμαστε, σε αυτό το στρατηγικό σημείο που είμαστε, ανοιχτές και δημιουργικές συνεργασίες μόνο το φάσμα το περίγυρό μας. Με τις πόλεις του Ιωνίου, με τις πόλεις της Αντριατικής,
Η Αδριατική και η Μεσόγειο, αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, είναι ο ζωτικός μας χώρος, είναι τα συμφέροντά μας. Είναι οι αγορές, θα το πω έτσι, για τους συμπολίτες μας, για τους εμπόρους, για τους παραγωγούς, για αυτά. Είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα τρέξουμε. Παίρνουμε ένα Δήμο λοιπόν ενεργητικό και στον χώρο και στα Βαλκάνια. Μην ξεχνάτε ότι οι αποστάσεις από εδώ, στα Βαλκάνια, με φαντάζομαι και την Αλβανία, Κροατία κτλ., είναι όσο είναι η Αθήνα. Άρα λοιπόν ο ζωτικός μας χώρος και τα συμφέροντά μας πρέπει να στρέφονται και προς τα εκεί. Αλλά με ένα συγκροτημένο και παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο. Θέλουμε επίσης ένα Δήμο που δεν θα σφυρίζει αδιάφορα πάνω στα τεκτενόμενα της πολιτείας στον χώρο μας. Δεν μπορεί το λιμάνι μονίμως το κράτος να διορίζει για να εκτελούν οι υποτελείς τις εντολές των από πάνω. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα Δήμο που θα είναι συμμέτοχος στο περιουσιακό στοιχείο, ως ιδιοκτήτης και στο λιμάνι, που θα ορίζει τις τύχες, γιατί το λιμάνι είναι προέκταση της πόλης. Δεν είναι το λιμάνι και φύγαμε, είναι προέκταση της πόλης. Ο Δήμος για αυτό το πράγμα, η κοινωνία της Οικουμενίτσας, αυτό είναι ο Δήμος, και, και όλα τα χωριά και οι υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες, έχουν συνεισφέρει στο να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχουν λόγο και πρέπει αυτό να το καρποθούν. Τέλος θέλουμε να θέλω, εγώ και πιστεύω όλοι μας, έναν Δήμο αλληλέγγυο στον πολίτη. Επαναλαμβάνω, γιατί ζούμε την εποχή της κρίσης. Πρέπει με πρακτικό τρόπο και γενικευμένο τρόπο ο Δήμος, με όποια μορφή μπορεί, να στέκεται δίπλα στον πολίτη. Σε αυτό που δεν έχει να φάει, σε αυτό που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, σε αυτό που το παίρνει το σπίτι, σε αυτό που δεν του κόβεται το νερό, σε αυτό που έχει αυτή η κοινωνία όλα αυτά τα προβλήματα που έχει, ο Δήμος πρέπει να είναι ελέγχος. Άρα λοιπόν, ο Δήμος πρέπει να κάνει ένα μηχανισμό ενισχυμένο που να βοηθάει τις αδύνατες κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι ομάδες που έχουν προβλήματα. Άρα λοιπόν θέλω, και το θέλουμε όλοι, έναν Δήμο ενεργό στον πόνο του πολίτη και συμπαραστάτη. Έναν Δήμο στον οποίο, πάνω στον οποίο ο πολίτης θα πάει την ελπίδα του και την προοπτική. Θα ακούει όχι μόνο μια καλή κουβέντα, αλλά θα έχει και ένα συμπαραστάτη όλο το 24ωρο. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Είναι πολλά τα ζητήματα ανοιχτά. Δεν είναι η ώρα να τα πούμε όλα τώρα. Οι επιτροπές όλες θα κάνουν τα προγράμματα, όλα τα οποία αναλυτικά θα τα παρουσιάσουμε και στον κόσμο. Αλλά σε αυτή την πορεία πιστεύω και από τη μαζική συμμετοχή που είχαμε και στις δύο συνελεύσεις. Πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνοι. Ξεκινήσαμε πολλοί συμπολίτες από διαφορετικές αφετηρίες. Και πολιτικές και ιδεολογικές. Συνευρεθήκαμε μαζί άνθρωποι με διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικές εμπειρίες. Τι θέλουμε όλοι μαζί? Θέλουμε όλοι μαζί να συνευρεθούμε για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα Δήμο ισχυρό, για ένα Δήμο κοντά στον πολίτη. Σε αυτή την πορεία λοιπόν που εμείς βρεθήκαμε καταρχήν και ξεκινάμε ένα ταξίδι, πρέπει να βρούμε κι άλλο κόσμο. Πρέπει μαζί με άλλους να συστρατευτούμε για να μπορέσει να ανακεφθεί αυτή η κατάσταση αλλαγής, να το πω έτσι, των γενικότερων πραγμάτων, αλλά και μιας διαφορετικής προοπτικής. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την πορεία σας καλώ όλους και όλες και την κοινωνία της Οικουμενίτσας και όλους του Δήμου σε μια γενικευμένη συστράτευση για μια νικηφόρα πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι οι αντιστάσεις μας αυτή δείχνουν ότι η δημοτική συνεργασία, πιστεύω αυτός πρέπει να είναι και ο τίτλος του συνδυασμού, δημοτική συνεργασία θα ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο δυναμικής στο Δήμο της Οικουμενίτσας. Σας ευχαριστώ όλους για την εκτίμησή σας και για την πορεία. Πιστεύω θα είμαστε όλοι μαζί συστρατευμένοι σε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ.